που σου έχει συμβεί. Με αυτά τα περιστατικά εννοείς, ναι. Με site. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μια φορά ήμουν καλεσμένη σε μια εκπομπή και μέσα στις πολλές ερωτήσεις, οι οποίες δεν ήταν ερωτήσεις, ας πούμε, προσωπικές, ήταν γενικές ερωτήσεις και μου έκαναν μια ερώτηση, να θυμηθώ ακριβώς πώς ήταν. Ήταν αν ήθελες, αν πρέπει να πεις ένα όνομα αναγκαστικά, το οποίο, ας πούμε, δεν θα ήθελες να δεις πλέον στην τηλεόραση, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν. Και εγώ λέω, δεν έχω κάποιο άτομο που δεν θέλω να βλέπω άλλο στην τηλεόραση. Νομίζω όποιος είναι εκεί στη θέση του, είναι άξιος για αυτή τη θέση. Δεν είμαι ικανή να πω τέτοιο πράγμα. Αν πρέπει να πω κάποιο όνομα, θα πω, λέω, την Ελένη Δημενεγάκη, γιατί τη θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι top στη δουλειά της, νομίζω δεν μπορούμε να κανένας να το αμφισβητήσει αυτό. Εντάξει, μπορούμε να δούμε και με άλλα άτομα, πιο νεαρά, όλο αυτό. Όμως μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει και της δίνω τα συγχαρητήρια μου, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και βλέπω τον τίτλο. Αν ήθελα να πω σε κάποιο άτομο να πάει στο σπίτι του να κάτσει και να σταματήσει αυτό που κάνει, είναι η Ελένη Μενεγάκη. Και φυσικά ο κόσμος από κάτω, ποια είναι αυτή για να πει. Εννοείται. Ναι. Δηλαδή, συμφωνώ κι εγώ. Δηλαδή, το είδα και λέω για τον εαυτό μου, είπα τέτοιο πράγμα. Ήταν ωραίο. Και το είπα, τους το είπα. Και μου είπαν, ναι, μα δεν είπες τέτοιο πράγμα, αλλά μέσα το διευκρινίζεις ότι δεν το είπες έτσι. Μάλιστα. Ναι, αλλά ο τίτλος λέει. Ο τίτλος είναι κάτι άλλο. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το γνωστό που λέμε το clickbait. Ναι. Για να ναι. δοκιμάσεις, για να κάνεις το κλικ και να διαβάσεις. Ναι.